Κάντο πράξη 2022. Ισίως. Δυστυχώς φτάσαμε 25 Γενάρη για να καταφέρουμε να κάνουμε την πρώτη μας εκπομπή. Εντάξει, καλή αρχή, παρά ποτέ. Περάσαμε από αρκετά κύματα με διάφορα θέματα υγείας και δεν καταφέραμε να είμαστε κοντά σας από πιο νωρίς. Λίγο τα όμικρον, λίγο τα έψιλον, όλα μαζί. Λίγο αυτά που μας άφησαν. Ναι. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ. Πρώτη εκπομπή για τη χρονιά, ξαναλέμε. Είμαστε υγιείς. Υγιείς, αρτιμελείς. Αρτιμελείς, προς το παρόν. Ακόμα, ναι. Δεν είμαστε. Γιατί είμαστε επίφοβοι τώρα αυτές τις μέρες με τόσο χιόνι που έχουμε κάτω. Έτσι, έτσι, το χιόνι είναι. Και πάμε λίγο, θέλω να το πω. Είναι άλλο ένα κάντο πράξη με το χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Για να μην ξεχνάμε και τις παλιές νύχτες. Δηλαδή. Έτσι. Κάποια πράγματα δεν κόβουν. Πάμε όμως. Θέλω να πάμε στο τώρα. Δεν θέλω να κάνουμε ούτε αναδρομές, ούτε τίποτα. Θα αρχίσουμε από το σήμερα, από το Τρίτη 8 η ώρα, και πάμε προς τα πίσω. Πάμε, ναι. Εγώ να πω για το Τρίτη 8 η ώρα ότι ερχόμενος εδώ στο στούντιο είδα τουλάχιστον 4 πτώσεις ανθρώπων στην πλατεία. Ναι. Πώς τη γλίτωσα εγώ, ναι, δεν ξέρω. Γιατί το πρωί ήταν, κάναν μπάνιο κυρίως, δεν πέφτανε, γλιστρούσανε. Ναι. Αλλά ευτυχώς μέναν όρθιοι. Πάμε όμως στα χιόνια, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά. Ας αρχίσουμε δυστυχώς από τα θετικά. Ότι είδαμε επιτέλους, είδαμε και φέτος μία άσπρη μέρα. Μία πέρσι, μία φέτος. Μια φορά το χρόνο καλά είναι. Ωραία είναι, ναι. Ωραία. Γιατί και αυτό, εντάξει, χιονίζει, το ευχαριστιόμαστε στην αρχή. Αλλά βλέπουμε ότι μας προκαλεί και πολλά προβλήματα. Γιατί δεν είμαστε για πολύ χιόνι. Δυστυχώς δεν είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι, γιατί δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Και στη Νέα Σμύρνη και στην Ελλάδα γενικότερα. Ναι. Χιόνισε λοιπόν αρκετά από το πρωί της Δευτέρας μέχρι το βράδυ, χιόνιζε ασταμάτητα. Το έστρωσε σε όλη τη Νέα Σμύρνη, το έστρωσε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από τη Βόρεια, ναι, σε όντως πολλά σημεία. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, δεν χιόνισε. Και ήταν και πρώτη φορά, νομίζω, που είχαμε και κάποιο τύπου χιονοθύελλα. Ναι, δηλαδή, το είδα από βίντεο εγώ, δεν το είδα live. Είχαμε αστραπές, είχαμε σαν να βρέχει πολύ έντονα, αλλά να είναι χιόνι, που δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όχι, και πέρσι νομίζω δεν είχαμε κάτι. Όχι, δεν ήταν πιο light. Δεν είχε, ήταν πιο light, ναι. Και δεν κράτησε και τόσο. Ναι, ισχύει. Τώρα πάμε δηλαδή για. Πάμε και τρίτη μέρα που θα, ναι, έχει ακόμα χιόνι. Ναι. Oh, από πού θες να αρχίσουμε, από πού να το πιάσουμε. Εντάξει, είπαμε, ωραία που είναι έξω, ρίχνει και το χιονάκι. Τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, βγήκαν να παίξουν. Ναι, δεν θα συνεχίσουν. Έχουν σχολείο, μάλλον μέσω τηλεδιάσκεψης. Όσοι τα κατάφεραν, γιατί ξέρω και πολλές περιπτώσεις που δεν τα κατάφεραν. Ναι, να πούμε ότι αύριο δεν θα έχει τηλεκπαίδευση. Ναι, δεν θα έχει σχολείο, αλλά δεν θα έχει ούτε τηλεκπαίδευση. Mm. Δεν θα γίνει, ναι, είναι ρεπό, off για όλους. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνουν και τα θετικά. Δηλαδή η άσπρη μέρα, το χιονάκι, μια ευκαιρία λίγο για τα παιδιά που δεν είχαν σχολείο, έτσι να παίξουμε κτλ. Αλλά νομίζω εδώ τελειώνει κάπου το. Άμα βρούμε κάτι ακόμα θα το αναφέρουμε. Ναι, οκ. Okay. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ετοιμότητα.
και του κρατικού μηχανισμού και του τοπικού μηχανισμού, θα έλεγε κανείς. Θα αρχίσω εγώ, θα σε προλάβω. Ναι. Για τη Νέα Σμύρνη. Οκ, εντάξει. Πάμε τοπικά. Βγήκα το πρωί. Το πρωί της Δευτέρας εγώ έκανα μάθημα οδήγησης. Ωραία. Πριν το χιόνι. Πριν ναι. αρχίσει να χιονίζει. Πέρναγα λοιπόν από κάποια σημεία με το αυτοκίνητο και πρόσεχα κάτι σαν σακούλες πεταμένες στον δρόμο. Ας πάνω, μετά που πήγα πεζός, είδα ότι σε κάποια σημεία, σε κάποιες γωνίες δρόμων υπήρχαν, δεν θα το πω παρατημένες, ήταν αφημένες σκόπιμα. Ωραία. Κάποιες σακούλες με αλάτι. Όμορφα, μεγάλα. Ωραία, λέω, τις αφήσανε προκειμένου να τις βάλουν στο δρόμο εφόσον έχει προβλεφθεί ότι θα γίνει σφοδρή χιονόπτωση. Ναι. Το μόνο πράγμα που έγινε σαν πρόληψη, που αντιλήφθηκα τουλάχιστον εγώ. Οκ, okay, ναι. Και μετά από λίγη ώρα που ξαναπέρασα από κάποια από αυτά τα σημεία, είδα τις σακούλες θαμμένες. Με χιόνι. Υπέροχα. εντάξει. Λοιπόν, αρχικά εγώ θέλω να πω κάτι εδώ. Okay, σωστή κίνηση. Σωστή σκέψη. Σωστή σκέψη. Αφορά την πρόληψη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχει ελλείψει σαν ενέργεια, σαν πράξη, σαν επιχειρησιακά, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πιθανόν μπορεί να μην είχαμε και τα άτομα, να μην είχαμε τα οχήματα, όπως φάνηκε, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε, να ρίξουμε αλάτι στον δρόμο. Συγγνώμη, εγώ σήμερα το πρωί όλη μέρα βλέπω στα social media διαφήμιση ότι και οχήματα και αλάτια και το ένα και το άλλο συνέχεια τα βλέπω. Από εκτός άμα είναι από το δικό μας. Βλέπω δηλαδή, έβλεπα εκεί το όχημα ότι πέταγε το αλάτι, ξέρω. Βιντεάκια μικρά. Σε stories και σε ιστορίες. Λοιπές. Φωτογραφίες αυτές που λες με τους σάκους, με τα αλάτια τοποθετημένα κτλ. Θέλω να πω ότι έπαιξε πολύ πρόμο στη φάση ότι προσέχουμε, ότι κάνουμε, κρατάμε τους δρόμους ανοιχτούς, ότι ρίχνουμε αλάτι, ό,τι. Βλέπεις αυτό από τη μία και βγαίνεις έξω ή μιλάς με κόσμο ή βλέπεις και σε όλο το υπόλοιπο, όλη την υπόλοιπη γκάμα, ας πούμε, των social, ότι έχουν πέσει δέντρα, ότι έχουν φύγει καλώδια της ΔΕΗ, ότι στους δρόμους αυτοκίνητα κάνανε πατινάζ, σε μεγάλους δρόμους, γιατί τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, η Αιγαίου και η Αγίας Φωτεινής δεν είναι τίποτα μικρή. Ναι, δεν είναι τίποτα μικρή δρόμη. Είναι δρόμοι ευρείας κυκλοφορίας που το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί κόσμος. Είτε να περάσει, είτε που είναι από εδώ. Και όλα αυτά είναι λίγο αντιφατικά. Και λες τώρα, ας πούμε, τι να πιστέψω. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον επιχειρησιακά έχουμε πρόβλημα. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά είμαι και αντίθετος σε αυτό που, γιατί είδα πολλούς να λένε μπράβο. Μπράβο, λέει στον αντιδήμαρχο, μπράβο. Δεν καταλαβαίνω. Μπράβο. Αρχικά δεν καταλαβαίνω τον μπράβο όταν κάποιος κάνει τη δουλειά του. Εγώ που κάνω κάθε μέρα που εργάζομαι και κάνω μια δουλειά και αμείβομαι, δεν μου λένε κάθε μέρα μπράβο. Μπράβο, κάνεις αυτό που αμείβεσαι. Μπράβο, δηλαδή δεν μου το λένε. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να κάνει κάποιος τη δουλειά του. Είτε είναι αντιδήμαρχος, είτε είναι εργαζόμενος όπως είμαι και εγώ. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Παίρνουμε μια αμοιβή, κάνουμε μια δουλειά. Τώρα, αν είναι δυσανάλογο, αυτά είναι άλλη συζήτηση. Γι' αυτό ήθελα να το πούμε αυτό, γιατί, okay, και στην τελική, αν όντως είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, δεν θα είχαμε ούτε αυτοκίνητα να κάνουν skate, ξέρω εγώ, ή σκι, ούτε πεζούς να σκουντουφλάνε ένας πάνω στον άλλο στα πεζοδρόμια, ούτε τα δέντρα γκρεμισμένα πάνω σε αμάξια ή να κλείνουν δρόμους. Έτσι, ειδικά από έναν αντιδήμαρχο που είναι πολύ αγαπημένος και είναι πόσα χρόνια σέρι. Ο κύριος Κουκάς, νομίζω, που είναι του Πρασίνου, ας πούμε. Που είναι υπεύθυνος για τα δέντρα. Είναι τώρα δεύτερη δηλαδή, χρονιά. Δεν είναι, πρέπει να... Είναι τρίτη, συγγνώμη, ναι. Τρίτη. Το έχει πάρει σερί ο τύπος, από την αρχή, νομίζω, που ξεκινήσαμε αυτή η διοίκηση. Αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε. Μα
Είναι δεύτερη συνεχόμενη αποτυχημένη διαχείριση χιονιού. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ απορώ γιατί πληρώνεται πρώτον. Δεύτερον, οκ, okay, πληρώνεται. Αποδίδει αυτά που πληρώνεται. Όχι. Είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που στα χιόνια είχε πρόβλημα η Νέα Σμύρνη. Πάμε να τα πιάσουμε λίγο σιγά σιγά. Πάμε, ναι. Πάμε να πιάσουμε το θέμα δέντρα και χιόνι. Ναι. Ένα scroll να κάνετε στο Facebook θα δείτε δέντρο στην τάδο εδώ έπεσε. Δέντρο στην τάδο εδώ έπεσε και πλάκωσε αμάξι. Δέντρο στο άλσος έπεσε και παραλίγο να πέσει πάνω στα παιδιά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, γνωρίζοντας ότι θα έρθουν τα χιόνια, ότι θα έρθει μια σφοδρή, ένα δύσκολο φαινόμενο, δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι. Από πέρσι... Και να το τονίσω αυτό που είπες. Γνωρίζανε ότι έρχεται αυτό και το γνωρίζανε μέρες. Πολλές μέρες. Και ο Πρασίνου και η Καθαριότητας και όλος ο Δήμος. Και πάμε, θέλω να σε πάω λίγο στο θέμα της ευθύνης. Πέρσι, κατανοώ ότι μπορεί να μην υπήρχε η σκέψη ένα μήνα πριν ότι θα γίνει μια... ότι θα χιονίσει εδώ πέρα, θα το στρώσει. Ναι. Και θα υπάρχει κίνδυνος να πέσουν δέντρα από το βάρος του χιονιού. Okay, ναι. Για πέρσι, το καταλαβαίνω, κάναμε την κριτική μας και τότε, αλλά πάμε στο τώρα. Φέτος, ενώ έχει προηγηθεί και η περσινή χρονιά με τόσες πτώσεις δέντρων ανά τη Νέα Σμύρνη, η περσινή αποτυχία, είναι δυνατόν να μην έχει γίνει κάποια πρόβλεψη να κλαδευτούν τα αδύναμα δέντρα, να κλαδευτούν τα κλαδιά που είναι τιμόρροπα, που μόλις πήγαινε λίγο χιόνι πάνω πέφτανε? Δηλαδή, άμα πέρσι πέσαν 117 δέντρα, πόσα πέσαν, φέτος πρέπει να έχουν πέσει πάνω από 300. Εχθές μπροστά μου έπεσε κλαδί ευκάλυπτου από τα χοντρά τα τεράστια τα κλαδιά και ήταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα που είχαν περάσει οι άνθρωποι και δεν έπεσε πάνω τους. Δηλαδή, τι περιμένετε? Περιμένετε να σκοτωθεί κάποιος για να καταλάβετε ότι κάποιος άνθρωπος δεν κάνει? Και πολλά από αυτά τα δέντρα είναι δέντρα για τα οποία έχουν γίνει συστάσεις. Συστάσεις από τον απλό πολίτη που το βλέπει. Γέρνει, είναι έτοιμο να πέσει. Ναι. Έχουν γίνει τηλέφωνα και τηλέφωνα στο Δήμο. Και κάποια από αυτά είναι όντως, κάποια από τα δέντρα που πέσαν είναι προϊόν αδιαφορίας του συγκεκριμένου αντιδημάρχου. Δηλαδή σου λέω ότι αυτό το δέντρο έχει πρόβλημα, αυτό το δέντρο είναι πολύ πιθανόν να πέσει. Ακόμα και εσύ προσωπικά το έχεις πει. Ναι, 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 ναι. Και αδιαφορείς πλήρως. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επιμένω και όλα αυτά αποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Από το κεφάλι ξεκινάμε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Αυτά όλα είναι... θέλουν πολιτική αντιμετώπιση και να είναι έτσι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός και όλα τα σχετικά. Βέβαια και σε κρατικό επίπεδο είναι διαφιλοσοφία κινούνται. Δεν είμαστε μακριά. Δηλαδή και ο κρατικός μηχανισμός ήταν και ανέτοιμος και απροετοίμαστος και τα πάντα. Ενώ διαφημίζανε ότι είμαστε προετοιμασμένοι και είμαστε έτοιμοι να καταπολεμήσουμε τα πάντα και ιστορίες κτλ. Οι άνθρωποι ήταν στην Αττική Οδό και πνιγόντουσαν στο χιόνι και στο κρύο. Τέλος πάντων. Άρα νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Τον συγκεκριμένο, για παράδειγμα, αντιδήμαρχο, κάποιος τον ανταμείβει κάθε χρόνο και του δίνει τη θέση αυτή. Όχι, είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε χρόνο και χειρότερα, πραγματικά. Γιατί αυτό που είπες, αντί να έχει αποκτήσει πείρα έτσι, από πράγμα. Αυτό το πόστο, αντί να ξέρει να κάνει πέντε πράγματα, βλέπουμε κάθε χρόνο κάνει τα ίδια λάθη, τις ίδιες επιπόλαιες επιλογές στο να περισσοκόβει δέντρα που δεν χρειάζεται. Να μην κόβει αυτά που πρέπει να κοπούν. Τι να πω, δεν. Πέφτουν και στα καλώδια της ΔΕΗ, γίνεται blackout, μένουν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Μόνο αυτό τώρα έχεις αντιμετωπίσει προβλήματα ηλεκτροδότησης. Έτσι. Προβλήματα σε αυτοκίνητα που καταστράφηκαν. Προβλήματα σε μαγαζιά.
αυτά τα προβλήματα όλα προήλθαν από κάποιο την ανεπάρκεια και την ανικανότητα. Και ακόμα αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Και από κάποιον άλλον από πάνω τις ευθύνες που τους αφήνουν τους ανεπαρκείς και τους ανίκανους. Αλλά τι γίνεται, τι βλέπουμε εμείς τώρα. Βλέπουμε ότι κάποιοι, θέλεις να το πω έτσι στρατευμένοι, θέλεις να το πω οποιοδήποτε, τέλος πάντων, θα πούνε ότι okay, τα αυτοκίνητα θα τα πληρώσουν οι ασφαλιστικές. Για το ρεύμα πάρτε τη ΔΕΗ. Όλες οι ευθύνες μπαλάκι. Κοίτα να δεις. Κάτι που δεν περίμενα να δω είναι γενικά σαν πολιτική χωρίς κανέναν απολύτως λόγο που τη θεωρώ εντελώς λανθασμένη. Έχουμε δει ότι η Δημοτική Αρχή τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια δίνει τρομερή έμφαση στο να είναι όμορφη πλατεία. Να είναι όμορφη η πλατεία γύρω-γύρω. Εγώ είπα λόγο η Ομήρου και την Άνω Νέα Σμύρνη, κάτω Νέα Σμύρνη την έχουν πιο πολύ στο περιθώριο. Ναι. Οπότε εκεί μπορούμε να πούμε ότι ήταν αναμενόμενες οι πτώσεις δέντρων. Το κρατάμε. Ναι, οκ. Okay. Αυτό που δεν μου θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο. Καθόλου, σε καμία των περιπτώσεων. Θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους αυτή για την οποία πληρώνουν. Σε καμία, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι μόλις ανέβηκα στην πλατεία το πρωί. 4-5 μαγαζιά ήταν κλειστά επειδή είχαν πέσει δέντρα, επειδή είχαν ξεριζωθεί δέντρα από τα παρτέρια της πλατείας. Είχαν πέσει κλαδιά από τα πεύκα της πλατείας πάνω σε μαγαζιά, πάνω σε τέντες. Δεν είχαν ανοίξει καθόλου αυτά τα μαγαζιά το πρωί επειδή δεν μπορούσα. Γι' αυτά ποιος θέλει. Γενικά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι και αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται. Δεν είναι ένα συμπέρασμα αυθαίρετο που βγάζει κάποιος, ο Φίχη, Ψή και τα λοιπά, ή εμείς εδώ που το συζητάμε. Ή όσοι διαμαρτύρονται και στα social και στις υπηρεσίες και όλα αυτά. Αυτό που μας αποδεικνύουν κάθε μέρα και σε κάθε δυσκολία είναι ότι είναι όλα για τη μόστρα. Όλα για τη μόστρα. Και στα social media που βγάζανε ότι εμείς κάνουμε, πληρώνονται για να κάνουν 10 πράγματα, από τα 10 πράγματα κάνουν τα 2 και διαφημίζουν ότι κάνουν 50. Δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Βέβαια το θετικό σε όλα αυτά είναι ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και το καταλαβαίνει. Γιατί έχουν μείνει οι λίγοι, οι φανατικοί ας πούμε υποστηρικτές κάποιων ανθρώπων που ό,τι και να, δηλαδή και να έλεγε ας πούμε ότι σήμερα έκλεψα μια τράπεζα θα του κάνει καρδούλα όλος από κάτω και θα του έλεγε μπράβο. Ευτυχώς έχουν μείνει μόνο αυτοί ας πούμε. Και βλέπουμε και στο και το γραφείο τύπου ας πούμε. Συνεχίζει τώρα. Μου βγάζει για τα αγαπημένο, αγαπημένο θέμα. Ναι. Τι όμορφα, τι ωραία. Έξω είναι όμορφα, ρίχνει και χοντρό χιονάκι. Δεν θα πω παρακάτω. Τέλος πάντων. Όχι, το θέμα με το γραφείο τύπου είναι αντί να προειδοποιήσει τους ανθρώπους να μην βγαίνουν από τα σπίτια ότι πέφτουνε δέντρα. Που και πάλι αυτό δεν είναι πολιτική. Όχι. Δεν είναι πολιτική το μη βγεις από το σπίτι σου γιατί έξω γίνεται χαμός, γιατί θα σκοτωθείς έξω. Όχι ρε φίλε. Κάνεις κάποια δουλειά. Το ήξερες πολύ καιρό πριν. Να προβλέψεις να μην γίνουν αυτά. Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες. Το λες, οκ. Okay, το λες ασυμβουλή. Λάβαμε και ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία στο κινητό. Συμβουλευτικά, ναι. Συμβουλευτικά, ναι. Όπως όταν είχε... Μέχρι εκεί όμως. Ναι. Τέλος πάντων, το πρόβλημα με το γραφείο τύπου είναι ότι δεν προειδοποιεί τους πολίτες για τα πράγματα που πρέπει, ενώ γίνεται κόλαση έξω, σου ανεβάζει φωτογραφίες να σου πει πόσο ωραίο είναι το χιόνι. Ανεβάζει άλλα post, κλείνει τα σχόλια, διαγράφει πάλι σχόλια, έχουμε μπει πάλι σε αυτή τη λούπα. Είναι, δεν ξέρω τι άλλο πια πρέπει να πούμε για αυτό το θέμα. Και το άσχημο με αυτούς έτσι τώρα τους οποίους αφορούν όλα αυτά που λέμε είναι ότι δεν ακούν αυτό που λέμε. Εμείς το λένε και άλλοι χιλιάδες εδώ στην πόλη. Δεν το ακούνε, αλλά θεωρεί ότι είμαστε κακοί ας πούμε. Θα σου πει ότι ξέρεις τι κάνεις κριτική και μου τη λες και μου κάνεις και μου δείχνεις. Δεν ακούει αυτό να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα στην ουσία και να το διορθώσει.
Γιατί η πρόθεση αυτή είναι, το να αλλάξουν κάποια πράγματα, να τα φτιάξετε επιτέλους, δηλαδή να διορθωθείτε κι εσείς. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος σκοπός. Τόσο είναι. Ούτε εμείς θέλουμε να τσακωθούμε με κανέναν. Όχι, και το να παρουσιάζουμε και να εκθέτουμε τα προβλήματα και να τα συζητάμε. Προφανώς γίνεται, γιατί πρέπει να δοθεί μια λύση. Άμα εσείς συνεχίζετε να συντηρείτε το πρόβλημα, και εμείς θα συνεχίσουμε να το προβάλλουμε. Και να ζητάμε λύση γι' αυτό. Να τη ζητάμε άμεσα. Δηλαδή, και όπως έχουμε πει, ό,τι καλό γίνεται, είμαστε πάλι εδώ να το πούμε. Ό,τι κακό γίνεται, είμαστε πάλι εδώ να το πούμε. Οτιδήποτε. Μα είπαμε, καλώς το κάνανε. Σου είπα. Βγήκε και έκανε μετά. Έριξε αλάτι. Okay. Προφανώς δεν επαρκούσε αυτό. Δεν ήταν αρκετό αυτό για να προστατέψει την πόλη και να την υποστηρίξει. Okay. Θα το πούμε το ότι υπήρχε τουλάχιστον μια κινητικότητα. Εντάξει, έγινε κάτι, μια προσπάθεια. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μπράβο, γιατί ο μόνος που είδαμε να κάνει ουσιαστικά πράγματα ήταν ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, που προς τιμήν και όλες τις υπηρεσίες καθαριότητας εγώ είδα σήμερα σκουπιδιάρικα, απορριμματοφόρα και για ανακύκλωση και για σκουπίδια, παρόλη την κακοκαιρία, παρόλη το χιονιά, να είναι έξω και να αποτρέπουν άλλο ένα πρόβλημα. Ναι, θα συμφωνήσω αυτό που λες για τους υπαλλήλους, και μάλιστα είχα δει μια ανακοίνωση ότι και καλά δεν θα βγαίνανε λόγω κακοκαιρίας και να προσπαθούσαμε όλοι να μην γεμίσουμε τους κάδους. Παρ' όλα αυτά βγήκανε και μπράβο στους εργαζομένους. Και εγώ τους είδα με τα μάτια μου, γι' αυτό το προβάλλω κιόλας. Είδα κι εγώ τον εξκαφέα το πρωί να περνάει από τη Βενιζέλου για να το ανοίξει το δρόμο. Οκ. Okay. Απλά αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μπορώ να πω μπράβο σε κάποιον αντιδήμαρχο που είναι. Είναι αυτό που είπα και πριν. Δεν μπορώ να το πω, να πω μπράβο επειδή κάνει τη δουλειά του κάποιος. Εντάξει, όχι. Τώρα σε αυτή την περίπτωση το λες επειδή το κάνει κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, επειδή προσπαθεί. Πολύ περισσότερο. Ναι, είπαμε, μέχρι εκεί, μέχρι ένα σημείο κάποια πράγματα είναι ωραία και καλοδεχούμενα. Επίσης, είχαμε άλλα προβλήματα, όπως έχουμε πει, δεν έχουν λυθεί ακόμα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε κάποιους. Ναι. Είναι κάποιοι που είναι σχεδόν μία μέρα, νομίζω και παραπάνω. Παραπάνω. Ναι. Από καλώδια που έχουν κοπεί από πτώσεις δέντρων, από το χιόνι, γιατί είδα. Και στο δικό μου δρόμο μπροστά έβλεπα το καλώδιο της ΔΕΗ, το τελευταίο, να είναι οριακά. Να πούμε τώρα ότι προφανώς όλα αυτά έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Δεν είμαστε οι μόνοι κακοί, έτσι. Απλά εμείς συζητάμε εδώ τα του σπιτιού μας, να το πούμε έτσι. Αν είναι να κάνουμε κάποιο παράπονο, κάποια σύγκριση, εγώ θα ήθελα να κάνω το παράπονο μου, γιατί είδα δίπλα μας στην Καλλιθέα. Είδα ότι ο δήμαρχος της Καλλιθέας είχε βγει έξω, προσπαθούσε μαζί με τους υπαλλήλους να φτιάξει λίγο την κατάσταση. Και ήταν καλύτερα προετοιμασμένος. Και του Αλήμου. Και του Αλήμου. Εγώ είδα πρόσφατα της Καλλιθέας, γι' αυτό ανέφερα αυτό. Ναι. Ενώ ας πούμε και στη Γλυφάδα έχουν πολλά προβλήματα. Ναι. Που και στη Γλυφάδα μιλάμε για ένα δήμαρχο που βγήκε με 70%, έτσι. Και στον Άγιο Δημήτριο πολλά προβλήματα που συνορεύουμε. Αλλά δεν μπορεί μια ζωή να είναι παράδειγμα το χειρότερο. Ναι. Γιατί, και αυτό το λέω τώρα επίτηδες, έτσι αφορμής δοθήσεις, γιατί πάντα, άμα παρακολουθήσει κανείς και τα δημοτικά συμβούλια ή διάφορες συζητήσεις με τα στελέχη, αντιδημάρχους και συμβούλους της Δημοτικής Αρχής, πάντα θα φέρανε παράδειγμα το χειρότερο. Και σου λέει ότι ξέρεις τι, εμείς είμαστε καλύτεροι, γιατί εκεί και εκεί είναι, ξέρω εγώ, πίσω, ή τα κάνουν χάλια, ή εκεί έχουν προβλήματα. Και εμείς εδώ είμαστε καλοί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε να συγκρινόμαστε με τους καλύτερους. Το να είσαι ο λιγότερο κακός, έτσι. Δεν είναι η λύση. Και εμείς, όχι απλά δεν συγκρινόμαστε με τους καλούς. Είμαστε έτοιμοι τόσο μακριά από τους καλούς. Και αυτό είναι που θα έπρεπε να σας προβληματίζει και να σας ανησυχεί. Και να το βλέπει και ο κόσμος. Να σταματήσει δηλαδή ο κόσμος να πηγαίνει τυφλά για διάφορους άλλους λόγους. Τέλος πάντων. Άλλο ένα παράπονο που είδαμε είναι ότι δεν μπορούσαν οι πολίτες που είχαν θέματα, που είχαν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, που θέλαν βοήθεια. Δεν υπήρχε κάποιος από το Δήμο να απαντήσει σε κάποιο τηλέφωνο. Όλες οι γραμμές δεν απαντούσαν. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να
πεις της υπηρεσίας που υπάρχει πρόβλημα, που έχει πέσει δέντρο. Και μιας που είπα τώρα που έπεσε δέντρο, το πρωί σήμερα, στην Αγία Σοφίας, είδα μόνο ένα φορτηγό με ανθρώπους που προσπαθούσαν να ανοίξουν τους δρόμους από τα δέντρα που είχαν πέσει και είχαν κλειστεί. Δηλαδή η Αγία Σοφία ήταν κλειστή. Η Παλαιολόγου νομίζω σε ένα μέρος ήταν κλειστή. Σε αρκετά σημεία δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να περάσει η όχημα. Επειδή είχαν ακριβώς πέσει δέντρα. Δεν ξέρω ακόμα αν έχουν αποκατασταθεί, αν μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα από όλα τα σημεία. Αν έχουν μαζευτεί όλα τα πεσμένα δέντρα. Και δεν ξέρω και πότε θα γίνει αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Να το πάμε και αλλού. Να το πάμε και στα κοινωνικά. Πού είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος? Προστάτεψε τους ανθρώπους που είναι έξω. Που είναι έξω στο χιόνι, που δεν είχαν να φάνε, που κρυώνανε, που. Πού ήταν όλοι αυτοί? Προληπτικά, ακόμα και εμείς είχαμε μοιράσει έξω τρόφιμα και ρούχα. Έτσι. Που το κάνουμε θελοντικά. Πού ήταν ο Δήμος? Και αυτό... έχεις και δύο σε ένα κιόλας. Είναι αντιδήμαρχος αστικού πρασίνου και, και όχι πολιτικής προστασίας, πώς το λένε. Και προστασίας του πολίτη. Άσχετα με αυτό, που και αυτό νομίζω τώρα άλλαξε. Νομίζω ότι τεταλμένος είναι... Τέλος πάντων, έχει και τεταλμένο σύμβουλος αυτό. Αλλά εκτός αυτού έχεις και αντιδήμαρχο κοινωνικών υπηρεσιών, δεν έχεις. Mm-hmm. Πού ήταν αυτοί? Γι' αυτό πολλοί οδηγούνται και σου λέει ότι είδαμε έναν αντιδήμαρχο να είναι έξω, άρα θα του πούμε μπράβο. Όχι, θα έπρεπε να είναι όλοι έξω. Θα έπρεπε όλοι να κάνουν τη δουλειά τους και δεν θα έπρεπε να τους λέμε μπράβο που κάνουν τη δουλειά τους. Εκείνη η ένστασή μου. Τέλος πάντων, για μένα θα έπρεπε να είναι σίγουρα όλοι έξω. Ξεκάθαρα. Αλλά επειδή είναι αυτές οι μέρες που είναι και η δουλειά τους είναι πολύ πιο δύσκολη, για μένα θα έπρεπε να τους πούμε ένα μπράβο. Σε όσους ήταν έξω και προσπαθούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση. Καλώς κάνανε, έτσι έπρεπε να κάνουν όποιοι βγήκανε και εργαστήκανε πιο σκληρά. Αυτό θα έπρεπε να κάνουν, αυτό κάνανε. Πάμε λοιπόν σε ένα διαλυματάκι. Ναι. Και πάμε, συνεχίζουμε και δυναμικότατα. We'll be right back.
Πάμε σε ένα αγαπημένο θέμα. Το κοπίτι πίτα που λέμε. Έτσι. Το κοπίτι πίτα. Κάναμε λοιπόν και εμείς την πρώτη μας κοπή πίτα με το σύλλογό μας, το σύλλογο Κάντο Πράξη. Την Κυριακή που μας πέρασε, 23 του μήνα. Ναι. Πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας στο Γαλαξία. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο που μας παραχώρησε τον πολιτιστικό χώρο. Δυστυχώς και λόγω των συνθήκων ήταν ολιγομελής η τελετή που κάναμε. Ναι, ήταν για τα μέλη μας μόνο, δεν θέλαμε να το ανοίξουμε, εντάξει. Γι' αυτό και δεν διαφημίστηκε, έτσι, δεν υπήρχε ανοιχτή πρόσκληση. Μία πολύ ωραία... Ένα ωραίο απόγευμα θα έλεγα, χρήσιμο και για μας, έτσι συζητήσαμε πολλά πράγματα για τις επόμενες δράσεις μας. Και θέσαμε γερά θεμέλια να είμαστε του χρόνου, ελπίζουμε να κάνουμε και ανοιχτό κάλεσμα. Θα κάνουμε. Καλώς εχόντων των συνθηκών και των πραγμάτων. Υγειονομικών συνθηκών, ναι. Επιτρέποντος θα τα κάνουμε όλα. Πάμε όμως, αφού εξαντλήσαμε και το θέμα του χιονιά, το θέμα της ελπίδας. Εντάξει, ποτέ δεν εξαντλείται, δηλαδή... Ναι, το εξαντλήσαμε να λέμε... για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Ναι, εντάξει. Ξεκινήσουμε να πιάσουμε όλη τη ναι. χώρα και την κεντρική πολιτική, θα τελειώσουμε ούτε είπαμε, τρεις. Είμαστε τοπικά εδώ πέρα. Εντάξει. Όπου πας να ξεφύγεις, σε κόβω. Εντάξει. Πάμε. Δεν θα πω συνθήματα, να ξέρεις. Πάμε λοιπόν. Έχουμε καινούργιο πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι κάτι που το περιμέναμε εδώ και μήνες. Εντάξει, ναι, νομίζω στους... Το αποτέλεσμα το ξέραμε. Στους κύκλους έτσι είχε διαρρεύσει. Ναι. Το ξέραμε όλοι εδώ. Αλλά πλέον και με τη βούλα, η καινούργια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η κυρία Κλέρη Δελιγιάννη. Καλή θητεία, μάχη. Καλή θητεία, γερό στο μάχη. Ναι. Γιατί και από τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Παναγιώτη Τσιάπη, είδαμε ότι έτρωγε πολύ ξύλο που λέμε κι εμείς. Εντάξει, πάρα πολλά χρόνια, πολύ έμπειρος ο κ. Τσιάπης, νομίζω κρατούσε ένα πολύ καλό επίπεδο. Κρατούσε κάπως τις ισορροπίες. Εγώ σε γενικές γραμμές ήταν για μένα πολύ σωστός. Αυτό, ήταν έτσι πολύ αξιοπρεπής και... Εκεί που δυσκόλευε και το πράγμα το πιάνε στην πλάκα. Προσπαθούσε να ελαφρύνει λίγο το κλίμα για να είναι πιο ευχάριστο για όλους. Βέβαια... Εγώ θα το πω, το έχω πει και στον ίδιο κατεδίαν βέβαια, δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι κάποιες φορές αδικούσε λίγο την αντιπολίτευση. Ναι μεν τους έδινε χρόνο και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι, όχι μάλλον αδικούσε, ευνοούσε λίγο τα στελέχη της συμπολίτευσης. Ναι. Δεν ήταν τόσο αυστηρός με τους κανόνες εκεί και ενώ από την άλλη μεριά ήταν αυστηρός. Βέβαια ήταν πολύ καλός πρόεδρος, εντάξει, το πάμε αυτό. Πάμε λίγο σε άλλο ένα θέμα της ίδιας ημέρας μάλλον, να πάμε καλύτερα πρώτα εκεί. Μαζί με την καινούργια πρόεδρο έχουμε και νέα αντιδημαρχία. Ο κύριος Σιάπης που έφυγε από πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε καθήκοντα αντιδημάρχου ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και δημοτικής περιουσίας. Η θητεία του άρχισε από τώρα και τελειώνει τον Σεπτέμβρη. Ναι, θα τελειώσει πιο σύντομα. Θα τελειώσει μαζί με τη θητεία των υπολείπων αντιδημάρχων. Απλά ήταν μια προσθήκη εκ των υστέρων. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Τσιάπης είναι αντιδήμαρχος αμυστή, όπως και ο κύριος Συρίγος. Εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους 6, πλέον είναι 8 οι αντιδήμαρχοι. Ναι. Που αμείβονται κανονικά. Επίσης, αλλαγές έχουμε στο πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. Ναι, δεν είναι πια ο κύριος Κούπας. Ο οποίος είναι πλέον ο κύριος Συρίγος. Είναι όμως αντιδήμαρχος κανονικά, δεν είναι στο νομικό πρόσωπο. Δεν είναι στο νομικό πρόσωπο. Ναι. Στην Επιτροπή. Στις άλλες επιτροπές δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρουμε ότι ο κύριος Δημάκης δεν είναι πια αρμόδιος για το Δημοτικό Κημητήριο. Του Κημητηρίου, ναι. Μετά από πάρα πολλά χρόνια το επομίζεται αυτό ο κύριος Κονιδάρης.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την αλλαγή, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, mm-hmm. να την ερμηνεύσω και πολιτικά. Δεν ξέρω τι πτέει εκεί. Τι έγινε. Εν αντιθέσει, ας πούμε, αυτό βλέπουμε ότι ο κ. Κοκκάς παραμένει δήμαρχος Παρασίνου. Έτσι το είπαμε και πριν. Είναι οι επιτυχημένες θητείες, μάλλον. είχαμε και κάτι άλλο έτσι πολύ σημαντικό, νομίζω, που αξίζει να το αναφέρουμε. Ναι, αυτό το προχώρησα να πάμε σε αυτά και να σταθούμε λίγο σε αυτό, εντάξει, το θέμα. Ωραία, ναι. Δεύτερη ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου. Με την καινούργια χρονιά, πλέον και ο Νεκτάριος Αρδιανός. Σήμερα κάνεις πολλά σαρδά. Σήμερα κάνω άσυνα. Είναι η πρώτη εκπομπή της χρονιάς και κάτι... Τα έχω κάνει όλα σήμερα. Ευτυχώς, ελπίζω να μην τα έχετε προσέξει όλα. Έτσι. Ο Νεκτάριος Αρδιανός, λοιπόν, ανεξαρτητοποιήθηκε. Ύστερα είχαμε δει ότι υπήρχαν αρκετές διαμάχες με τη Δημοτική Αρχή. Υπήρχαν αρκετές διαφωνίες. Και πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν αλλάξει ακόμα περισσότερες ισορροπίες. Έχουμε 19 άτομα στη συμπολίτευση και 22 αντιπολίτευση. Να, εδώ ας πούμε είναι μια κίνηση πολιτική που αξίζει να πεις μπράβο. Εντάξει. Για μένα αξίζει να πεις σε μια τέτοια κίνηση, γιατί δεν έκατσε. Θα μπορούσε να καθίσει να του πούνε έλα, θα σου δώσουμε και εσένα μια αντιδημαρχία κάτι, θα παίρνεις ένα ποσό και τα λοιπά, κάτι. Εντάξει, θα ωραία, κοντά μας. Βολεύτηκες. Θα μπορούσε γι' αυτό να πει ότι οκ, okay, ναι, άμα πάρω κάποια θέση κάτι, δεν πάω πουθενά. Προτίμησε πολιτικά να εξαρτοποιηθεί γιατί είχε αυτά τα προβλήματα που ανέφερες. Έδειξε. Για μένα ο Νεκτάριος είναι από τους ανθρώπους που έχουν παράξει το μεγαλύτερο έργο τη διετία που έχει περάσει. Έχει διατελέσει πρόεδρος πρωτοβάθμιας. Ναι. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία δεν έχουν διαφημιστεί κιόλας πολύ. Έτσι, και έκανε πολλά πράγματα βάζοντας και από την τσέπη του. Να το ναι, 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 πολύ σημαντικό. Έτσι, που κανένας άλλος δεν το έκανε και όταν το έκανε μάλιστα... Δεχόταν και κριτική. Δεχόταν κριτική και η δημοσιογραφική κύκλη εδώ, η τοπική, λένε ότι τον καλέσανε κιόλας να τον νουθετήσουνε ότι μην τα κάνεις αυτά και φαίνεσαι τόσο καλός. Γιατί όλοι οι άλλοι... που δεν τα κάνουμε αυτά, θα φαινόμαστε κακοί, ας πούμε. Δηλαδή, ντροπή. Πλέον θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, τα Δημοτικά Συμβούλια από εδώ και πέρα. Είμαι περίεργος για το τι θα γίνεται και με τις ισορροπίες που έχουν αλλάξει και με τη νέα πρόεδρο και γενικά με τα όσα συμβαίνουν. Κοίταξε. Χωρίς να θέλω να προκαταβάλω κάτι ή να πω κάτι, θεωρώ ότι η νέα πρόεδρος έχει δείξει και σαν και από τις θέσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα κάνουμε έτσι λίγο μια πολύ σύντομη ανάλυση, ότι είναι πιο σκληροπυρηνική, θα το πω έτσι, από τον, σε σχέση με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Τσιάπη. Άρα αυτό μου λέει ότι ίσως να μεροληπτεί και περισσότερο, μακάρι να με διαψεύσει. Εγώ το περιμένω. Να. Θα χαρώ να με διαψεύσει. Γιατί και στις περισσότερες φορές που παρεκτρεπόταν το Δημοτικό Συμβούλιο και υπήρχαν φωνές, έντονες διαφωνίες, ήταν πάντα μέσα. Ήταν πάντα μέσα, ναι. Και είναι και κατά κάποιο τρόπο και κόκκινο πανί για την μείζον αντιπολίτευση. Ναι. Έτσι. Άρα νομίζω ότι εδώ... θα έχουμε πρόβλημα με το θέμα ισορροπία. Να. Νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα και εντάσεις. Μένει να δούμε... Αν θα μας διαψεύσει, γιατί και εγώ συμφωνώ με αυτά που λες. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει και πώς θα τα διαχειριστούν όλοι αυτό. Και αν θα συνεχίσουν τα Δημοτικά Συμβούλια να είναι έτοιμα για έγκρεξη, ναι, κάθε φορά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που σε σχέση με την ισορροπία που είπες με τα άτομα, σίγουρα είναι ακόμα μια ανεξαρτητοποίηση η οποία αλλάζει τις ισορροπίες με θετικό πρόσημο για την αντιπολίτευση στο σύνολό της,
Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια νομοθεσία που στην ουσία κατήργησε την απλή αναλογική χωρίς να την καταργεί τυπικά. Άρα έτσι κι αλλιώς ο δήμαρχος και τα στελέχη του περνάνε ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν και το έχουν και λίγο γραμμένο, να το πω έτσι, στην αργό, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή είναι λίγες περιπτώσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί όντως να κάνει κάτι και μένει σε αυτές τις περιπτώσεις να τις εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση και όχι πάλι να κάνει τα λάθη που έκανε και αυτοί οι δύο χρόνια τώρα. Γιατί κάνανε λάθη, ενώ μπορούσαν να κάνουν κάτι, να παράξουν κάποιο έργο και να κάνουν σοβαρή αντιπολίτευση, μένανε στα λόγια, στις αποχές που τελικά κάνανε μια τρύπα στο νερό. Είναι η στήρα αντιπολίτευση. Ναι. Χωρίς κάποια πρόθεση να προσφέρει και απλά να κατακρίνει. Μένει να δούμε αν και αυτοί μετά από δύο χρόνια λαθών μάθανε. Θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν να δούμε πολλά. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Έχουμε δει και στο παρελθόν αρκετές ατασταλίες αρκετών μελών, αρκετών δημοτικών συμβούλων. Έχουμε δει περιστατικά με δημοτικό σύμβουλο που λέγεται ότι χτύπησε παιδιά. Πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε άλλο ένα παρόμοιο, όχι παρόμοιο, ένα άσχημο περιστατικό. Ναι, αντίστοιχης φύσεως. Ναι. Με άλλον αντιδήμαρχο. Ναι, δυστυχώς. Της δημοτικής αρχής, ο οποίος προέπει στο Facebook σε ένα σεξιστικό, ομοφοβικό σχόλιο σε σχέση με τους ομοφιλόφιλους άντρες. Ναι. Υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου από τη μία πολύ ανάποδα στο Facebook, το οποίο αναδεικνύει το συγκεκριμένο γεγονός. Και νομίζω είναι μοναδική που βγάλανε δελτίο τύπου. Ναι. Και είναι μοναδική που βγάλανε δελτίο τύπου. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν με την τοποθέτηση αυτή του αντιδημάρχου. Είναι αυτοί που αναδείξαν το πρόβλημα. Αυτοί που θα έπρεπε να διαψεύσουν είναι η δημοτική αρχή. Γιατί οι άλλοι, ας πούμε, με την ίδια σκέψη θα έπρεπε και εσύ και εγώ να κατακρίνουμε. Εντάξει, εμείς το κατακρίναμε ατομικά, ναι, 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 και δημόσια. Εμείς δεν εκπροσωπούμε κάποια παράταξη όμως. Εφόσον δεν είναι στην ίδια ομάδα εντός εισαγωγικών με εμάς, δεν υιοθετούμε έτσι κι αλλιώς καμία τέτοια. Ναι, okay. Σκέψη. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά και νομίζω ότι είναι υβριστικά σχόλια, να πούμε, όχι. Ναι, και είναι ακόμα ένα έτσι ατόπιμα του συγκεκριμένου αντιδημάρχου που το συγκεκριμένο, να πω την αλήθεια, και εγώ δεν το περίμενα. Να. Γιατί θεωρούσα ότι και εμπειρός και προοδευτικός σε σχέση με κάποιους άλλους ότι θα είναι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εν έτη 2022 ανεχόμαστε ακόμα τέτοιες συμπεριφορές, γιατί ανεχόμαστε τέτοια σκεπτικά, γιατί τα επιβραβεύουμε αυτά τα σκεπτικά είτε με την ψήφο μας, είτε με την τοποθέτηση σε σημαντικά πόστα. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να δούμε κάποια αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή. Δεν την έχουμε δει σε πάρα πολλά. Δεν θα τη δούμε τώρα. Δηλαδή, δεν είχαν σχολείο τα παιδιά. Δεν έγινε καμία αλλαγή. Τα δέντρα πέφτουν και σκοτώνεται ο κόσμος. Δεν είδαμε καμία αλλαγή. Η δημοτική σύμβουλος του Δημάρχου είπε, τέλος πάντων, πήρε θέση άσχημη για τα πιο φτωχά παιδιά της πόλης, για τα σχολεία, και επιβραβεύτηκε και έγινε και πρόεδρος πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πέφτουν σε ατοπήματα κοινής λογικής, κοινής ηθικής και δεν ξέρω τι άλλο να πω, αυτοί επιβραβεύονται από τη δημοτική αρχή αυτή. Μένει, δεν ξέρω, να δούμε αν θα επιβραβευτούν και από τον κόσμο. Γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται τελικά. Και ο κόσμος για κάποιο λόγο είναι λίγο σε ένα μεσαίωνα περίεργο. Δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Κυριακή κοντή γιορτή.
Αυτό ήταν και το πρώτο κάτω πράξη της χρονιάς. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Έχουμε να καλύψουμε πολλή ύλη που έχουμε αφήσει πίσω. Και έχουμε και άλλα τόσα που τρέχουν. Τι έχει να έρθει ακόμα. Θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας από εδώ και πέρα. Ήταν να μην αρχίσουμε πάλι, μας ξέρετε. Ναι, εντάξει. Οπότε την επόμενη Τρίτη, ραντεβού εδώ. Ίσως με κάποιο καλεσμένο. Θα το κρατήσουμε για έκπληξη αυτό. Όποιος τολμάει, εδώ είμαστε. Το ξέρουν άλλωστε όλοι τώρα πια. Ήταν λοιπόν άλλο ένα καντοπράξη, το πρώτο καντοπράξη της χρονιάς με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.